ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση Παναγιώτης Γαλάνης. Αγαπητές ακροάτριες, αγαπητοί ακροατές, φίλες και φίλοι, χαίρετε. Η εκπομπή Ύμνους υφαίνειν, εργόδες εστίν, βρίσκεται για μια ακόμη φορά στους δέκτες σας για την επόμενη ώρα να σας κρατήσει μια μουσική συντροφιά, φυσικά με ύμνους, βυζαντινούς ύμνους από την παράδοση μας, την ελληνική μας βυζαντινή μουσική. Ύμνους αρχαίους που στόλισαν, που έντισαν τα λόγια του Κυρίου μας, των Αγίων Πατέρων, τα λόγια της πίστης μας. Και όχι μόνο αυτά, αλλά και τα λόγια των πιστών προς δοξολογία και ένων προς τον Κύριον. Υπάρχει μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής, όπου αναρτώνται οι εκάστοτε εκπομπές και πολλά άλλα ενδιαφέροντα, και μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής «Ύμνους υφαίνειν» σε οποιαδήποτε μηχανή αναζήτησης. Στην ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα η Ευθυμοπούλου και στην επιμέλεια και παρουσία της εκπομπής ο Παναγιώτης Γαλάνης. Είμαστε έτοιμοι για μια ακόμη αναδρομή ύφους και ήθους, όπως άλλωστε τονίζουμε και στους τίτλους εκπομπής. Και στη σημερινή εκπομπή αυτό θα γίνει με μια μεταφορά, μια νοερή μεταφορά εις το Άγιο Όρος. Θα έχουμε χεροβικούς ύμνους με μια ιδιαιτερότητα, εκτελεσμένους μόνο από αγιορείτες πατέρες. Για την νοερή μας αυτή μεταφορά εις το Άγιο Όρος θα βοηθήσει και το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου «Αγιορείτες πατέρες και αγιορείτικα», σε συνδυασμό φυσικά με τους επιλεγμένους χεροβικούς ύμνους και με το ιδιαίτερο αγιορείτικο ύφος όπου θα εκτελεστούν. Αλλά ας αφήσουμε τα πολλά λόγια και να ξεκινήσουμε ευθύς αμέσως, μεταφερόμενοι στην Ιερά Μονή Καρακάλου, μία από τις αγαπημένες μου μονές, και ακούγοντας από ζωντανή ηχογράφηση χεροβικό ύμνο σε ήχο πρώτο. Είναι παλαιότερη ηχογράφηση, μπορεί όσοι ξέρουν να διακρίνουν με τα ευαίσθητα ότα τους τον πατέρα Ιάκωβο στο χώρο των Ιεροψαλτών. Thank you.
Καρακάλου και ένας χειροβικός ύμνος από Καρακαλινούς Πατέρες σε ήχο πρώτου. Στη σημερινή μας εκπομπή θα μας συντροφεύσει το βιβλίο του Γέροντος Παϊσίου «Αγιορείτε, Πατέρες και Αγιορείτικα». Έτσι, για να μπούμε λίγο στο πνεύμα, να διαβάσουμε κάποιες μικρές ιστορίες για να μεταφερθούμε νοερά στο Άγιο Όρος, μιας και που όλοι οι ύμνοι που θα ακούσουμε θα είναι από εκεί. Ο πατήρ Τάδε είχε έρθει στο Άγιο Όρος μαζί με ένα φίλο του για να γίνουν μοναχοί. Μετά από ένα θαύμα που είδαν στη Μεγαλόχαρη της Τίνου, όταν έγινε καλά ένας παράλυτος εγγενητής, ο μεν φίλος του έμεινε στη Νέα Σκήτη. Ο δε πατήρ ήρθε από την βόρειο-ανατολική πλευρά και έγινε μοναχός σε ένα ιδιόρυθμο μοναστήρι. Επειδή στα ιδιόρυθμα υπάρχει ελευθερία, χρειάζεται φυσικά και πολύ προσοχή, διότι εάν δεν την αξιοποιήσει σωστά κανείς, μπορεί να γίνει χειρότερος και αποκοσμικός, μπορεί και να πλανεθεί. Ο πατήρ λοιπόν δεν αναφέρει το όνομά του, όπως καταλάβατε, για ευνόητους λόγους. Ο πατήρ λοιπόν είχε αγωνιστικό πνεύμα, αλλά το χαλαρό πνεύμα του ιδιορύθμου τον έριξε καταρχάς στην υπερηφάνεια και μετά στην έπαρση. Όσο έκανε σκληρούς αγώνες με υπερηφάνεια, άλλο τόσο σκληρή είναι και η καρδιά του. Δεν τον ενδιαφέρε εάν ο διπλανός του κινδύνευε ή σπαρταρούσε, αρκεί να συμπλήρωνε τα κομποσχήνια του, τα πολλά και τις πολλές μετάνοιες. Είχε γεμίσει όλες τις ώρες, ακόμη και τα λεπτά, με αγώνες, παρακλήσεις, και πίεζε τον εαυτό του εγωιστικά για να αγιάσει, μέχρι που δημιούργησε άγχος στον εαυτό του. Νίστευε δε τρομερά, έκανε συνέχεια ενάτες και τριήμερα. Όποιος τον έβλεπε εξωτερικά, σκυφτό, σκελετωμένο, με σοβαρό ύφος, σχημάτιζε τη γνώμη ότι είναι μεγάλος ασκητής. Επειδή και το διακόνημά του ήταν δασονόμος και τον περισσότερο χρόνο τον περνούσε στο δάσος, και αυτό τον έβλεψε. Όταν επέστρεφε στη μονή, λες και κατέβαινε ο Μέγας Αντώνιος από το Όρος. Δεν μιλούσε με κανέναν αδέλφο. Κλεινόταν στο κελί του, όπως ανέφερα, και πίεζε τον εαυτό του στους αγώνες εγωιστικά για να γιάσει. Μια μέρα λοιπόν είχε πέσει ένας εργάτης από το δέντρο στο δάσος και σακατεύτηκε ο καημένος. Αμέσως ο γιος του τον φορτώθηκε και τον κατέβασε κοντά στη μονή για να ειδοποιήσει τον διακονητή του δάσους, πατέρα Τάδε, για το συμβάν, και να του ζητήσει μια κουβέρτα για να μεταφέρει στο Μουράγιο τον σακατεμένο πατέρα του και να τον πάει στη Θεσσαλονίκη. Ο πατήρ δυστυχώς όχι μόνο δεν του έδωσε κουβέρτα, αλλά σκεφτόταν το χρόνο που του έτρωγε ο νέος με την υπόθεση του πατέρα του. Φυσικά ήταν υποχρεωμένος όχι μόνο να τον ακούσει, αλλά και να τον βοηθήσει, επειδή ήταν ο διακονητής του δάσους, αλλά και προϊστάμενος. Δυστυχώς όμως, έκλεισε την πόρτα του κελιού του για να μην καθυστερήσει και να συμπληρώσει τα πνευματικά του. Οι πατέρες της μονής, όταν είδαν τον νέο να κλαίει, τον πλησιάσαν και τους παραστάθηκαν. Παρηγόρησαν το παιδί, βοήθησαν για τη μεταφορά του πληγωμένου πατέρα και φρόντισαν να τακτοποιηθεί σε νοσοκομείο. Μετά από τέτοια ασπλαχνία, επόμενο ήταν να απομακρυνθεί τελείως η χάρη του Θεού και να σκοτιστεί σιγά σιγά ο ταλέπορος. Άρχισε δε να καυχάται ότι έφτασε στα μέτρα των Αγίων Πατέρων και βλέπει αγίους αγγέλους, φώτα κτλ. Μια μέρα λοιπόν του είχε παρουσιαστεί πάλι ένας δίθεν άγγελος και του λέει: «Ετοιμάσου, πάτερ, γιατί σε λίγο θα περάσω να σε πάρω». Εκείνος απάντησε να είναι ευλογημένο, και βιαστικά φόρεσε τα καινούργια του ράσα και το σχήμα. Εν τω μεταξύ του ξαναφωνάζει: «Άντε, γρήγορα, ανέβα στο παράθυρο να σε πάρω». Και ο πατήρ απήντησε: «Κάνει υπομονή, να βρω ένα σκαμνί για να ανέβω». Μετά από αυτό το διάλογο, μου έλεγε ο προηγούμενος, ακούστηκε ένα πέσιμο και ένα «Οχ». Ώστε να τρέξουν οι πατέρες, είχε τελειώσει. Είχε γίνει σύντριμα, γιατί ήταν σωματώδης και το ύψος ήταν πολύ, διότι έπεσε από τον τρίτο όροφο κάτω στην πλακοστρωμένη αυλή. Οι πατέρες το σημάζευσαν στην κουβέρτα με διπλό πόνο, γιατί περισσότερο σκέφτονταν την απώλεια της ψυχής του. Ανέβηκαν μετά στο κελί του για να το τακτοποιήσουν και βρήκαν μια κόλλα με μεγάλα γράμματα να λέει τα εξής: «Κάτω από αυτή την κόλλα έχω 3.000 δραχμές για ένα 40-λίτρουγο. Εάν δεν μου το κάνετε, να έχετε τη λέπρα του Γεζή, την αγχώνη του Ιούδα και την αρά των 318 θεοφόρων πατέρων της πρώτης Οικουμενικής Συνόδου». Και στο τέλος είχε την υπογραφή του.
ο καλός Θεός, που είναι όλος πλάχνα, ας λυπηθεί το ταλαιπωρό πλάσμα του, και η διπλή αυτή πτώση του πλανεμένου αδερφού ας μη γίνει διπλό φρένο για μας, για να αγωνιζόμαστε με πολύ ταπείνωση και αγάπη να πλησιάσουμε το Θεό. Χερβικό του δευτέρου ήχου για τη συνέχεια, από την μοναστική αδελφότητα του Γιώρους των Δανειλαίων. Ας περάσουμε να το απολαύσουμε. Yeah.
Μόλις απολαύσαμε το χειρουργικό του δεύτερου ήχου από την αδελφότητα των Δανειλαίων. Ένας αδελφός από μια μονή αγωνιζόταν πολύ, αλλά με φαντασία και ιδέα μεγάλη για τον εαυτό του. Σιγά σιγά έπαψε και να κοινωνάει, γιατί πίστευε στο λογισμό του που του έλεγε ότι δεν έχει πια ανάγκη της θείας κοινωνίας και ότι κατοικούσε μέσα του Χριστός. Έπαιρνε μόνο αντίδωρο και περνούσε πολλές ώρες όλη την ημέρα με το αντίδωρο. Έκανε τρομερές νηστείες. Αγιασμό ποτέ δεν έπινε, έλεγε ο ταλαιπωρός. Εγώ αγίασα πια και τα ούρα μου είναι αγιασμένα και πίνω όποτε θέλω. Έπινε ο δυστυχής τα ούρα του. Σκεφτείτε σε τι συχαμερή πλάνη έπεσε. Άρχισε να αγριεύει και να κάνει αταξίες στη μονή και να λέει πολλές ανοησίες. Οι πατέρες αναγκάστηκαν να τον κλείσουν στον πύργο της μονής για ασφάλεια και έκαναν προσευχή να συνέλθει. Είχαν δει αναθέσει και σε έναν πατέρα να τον διακονεί και να τον προσέχει μην κάνει κακό στον εαυτό του. Όποτε όμως θα του πήγαινε φαγητό, όλο και κάτι θα του έλεγε από τις συνηθισμένες του πλάνες. Είδα αδελφέ μου έναν Άγιο, ή είδα έναν Άγγελο, ή θα γίνω Άγιος Μάρτυρας και άλλα διάφορα. Έχοντας λοιπόν όλα αυτά υπόψη το διακονητή του, ποτέ δεν το άφηνε αιχμηρό πράγμα και όλα του τα πήγαινε καθαρισμένα και έτοιμα κομμένα. Μια μέρα όμως που του είχε πάει και ένα κουτί σαρδέλες ανοιγμένο, γιατί ήταν εορτή, ο πονηρός του άνοιξε δουλειά. Αφού έφαγε το φαγητό του, παρουσιάστηκε πάλι ο διάβολος σαν άγγελος και του λέει: «Ο Χριστός σου έχει ετοιμάσει ως ιακό στεφάνι. Τώρα σου ετοιμάζει και του μάρτυρος. Και περιμένει να μαρτυρήσεις στη φυλακή του πύργου, όπου υπομένεις για την αγάπη του». Στη συνέχεια του έφερε λογισμούς να μαρτυρήσει και έψαχνε να βρει κανένα κοφτερό πράγμα. Έτσι τον οδήγησε στο καπάκι της κονσέρβας. Παίρνει λοιπόν το καπάκι και αρχίζει σιγά σιγά μόνος του το μαρτύριο. Έκοβε το λαιμό του. Σιγά σιγά έκοβε και φώναζε συγχρόνως. Έτρεξαν αμέσως οι πατέρες όταν άκουσαν τις πραγματικές φωνές του και πρώτος ο διακονητής του, αλλά τι να δουν. Τέτοια σκηνή που ήταν να κλαίει κανείς και να γελάει μαζί. Από το ένα μέρος φώναζε και από το άλλο έκοβε το λαιμό του. Και όταν οι πατέρες του άρπαξαν το καπάκι από τα χέρια του, φώναζε: «Αφήστε με να μαρτυρήσω». Τον περίλαβε μετά ο διακονητής και του λέει: «Κάνε τώρα υπομονή να σου δέσω πρώτα την πληγή και μετά θα σε κάνω εγώ μάρτυρα για να έχεις μισθό». Ο αδελφός που τον υπηρετούσε είχε πολύ αγάπη και θυσιαζόταν για τους άλλους, αλλά ήταν και λίγο ζωηρός. Αφού του τακτοποίησε τις πληγές, έβγαλε τη ζώνη του και τον άρχισε στις πλάτες. Του δώσε μερικές, αλλά ο πλανεμένος δεν άντεξε τις ξυλιές που του έδινε ο άλλος και φώναζε: «Άφησέ με, άφησέ με, δεν αντέχω το μαρτύριο». Έτσι γελιοποιήθηκε και ταπεινώθηκε μπροστά στους άλλους. Ενώ μόνος του με το θέλημά του, επειδή τον βοηθούσε το ταγκαλάκι, έτσι συνήθιζε να λέει ο γέροντας Παΐσιος, τον Σατανά και τους δαιμόνους, είχε διάθεση να κόψει το κεφάλι του. Από τον αδελφό όμως που τον αγαπούσε και του έδωσε 2-3 ξυλιές για να συνέλθει, αρνήθηκε το μαρτύριο. Οι καημένοι πατέρες της μονής συνέχεια έκαναν προσευχή να βρει ο Θεός έναν τρόπο να σώσει από τη φοβερή πλάνη τον αδελφό, και ο καλός Θεός βοήθησε. Ταπεινώθηκε ο αδελφός, μετανόησε, ξομολογήθηκε, κοινώνησε και συνήλθε με τη χάρη του Χριστού. Σώθηκε δηλαδή από τα νύχια του ανθρωποκτόνου. Έζησε αρκετά χρόνια μετά και με συντριβή και ταπείνωση ανεπαύθυνη Κυρίω, δόξα τω Θεώ. Αληθινές συγκλονιστικές ιστορίες από το Άγιο Όρος. Ας περάσουμε να απολαύσουμε ένα ακόμη χειρουργικό με καταγωγή το Άγιο Όρος και δεν είναι άλλο από το χειρουργικό Άγια με την υπέροχη ερμηνεία του Διακός Διονύση του Φερφυρί. Yeah.
συγκλονιστική και αξεπέραστη η ερμηνεία του Διάκο Διονύση Φυρφυρή στον χειροβικό ύμνο Άγια που μόλις ακούσαμε. Δεν υπάρχουν λόγια να περιγραφεί κάτι αντίστοιχο και πιστεύω πως δεν είναι μόνο η ερμηνεία αλλά είναι και το περιβάλλον και εν γέννη ο βιωματικός τρόπος ψαλσίματος και απόδοσης των μελών. Στον κόσμο ζούμε εμείς, κοσμικά θα ψάλουμε. Μοναχοί είναι αυτοί, στο Άγιο Όρος ζούνε, μοναχικά θα μας τα πούνε. Σε αυτό εδώ το σημείο να σας υπενθυμίσουμε ότι ακούτε την εκπομπή Μνουσιφένιν, Εργόδες Εστί, μια μουσική εκπομπή που ασχολείται με την μουσική των Αγγέλων, την βυζαντινή μας μουσική. Υπάρχει ένας ιστότοπος, μια διαδικτυακή τοποθεσία της εκπομπής που μπορείτε να επισκέπτεστε πληκτρολογώντας τον τίτλο της εκπομπής, η Μνουσιφένιν. Στη ρύθμιση του ήχου είναι σήμερα η Εφη Δημοπούλου και στο μικρόφωνο ο Παναγιώτης Γαλάνης. Όπως όταν τρώγει κανείς συνέχεια γλυκούς καρπούς, μας λέει ο Γέροντας Παΐσιος, και τυχαίνει στο τέλος κανένας πικρός ή ξινός, αναγκάζεται πάλι να φάει ένα-δύο γλυκούς καρπούς για να φύγει πικρίλα. Το ίδιο θα πρέπει να γίνει και στην πνευματική αυτή περίπτωση. Επειδή σας πίκρανα με αυτά τα δύο τελευταία γεγονότα, εννοεί με τους πατέρες που διαβάσαμε προηγουμένως που είχαν πάρει το στραβό το δρόμο, θεώρησα καλό να σας προσφέρω πάλι δύο μικρά αλλά πολύ γλυκά θεία γεγονότα για να σας γλυκάνω και πάλι την ψυχή σας πνευματικά. Αυτά φυσικά εγώ δεν τα είδα, μας λέει ο γέροντας, αλλά τα άκουσα από γεροντάδες ευλαβείς, καθώς και από τον γεροντά μου, οι οποίοι τα έζησαν από κοντά. Στα ασκητήρια λοιπόν των Κατουνακιών, στην Καλύβη Άξον Εστί, μπροστά από 50 χρόνια περίπου, ζούσε ένας γέροντας με τρεις υποτακτικούς, τον πατέρα Γεώργιο, τον πατέρα Παχώμιο και τον πατέρα Χρυσόστομο. Μετά το θάνατο του γέροντα, ανέλαβε ο διάδοχος, ο αρχαιότερος, κατά την καλογερική κουρά, πατήρ Γεώργιος. Επειδή όμως ήταν πολύ απλός και τελείως αγράμματος, ο νέος γέροντας, οι άλλοι δύο δεν θέλησαν να υποταχθούν, γιατί είχαν λίγο περισσότερη μόρφωση από τον πατέρα Γεώργιο, αλλά και λίγο περισσότερο υπερηφάνεια. Γι' αυτό έφυγαν και τον εγκατέλειψαν, χώρισαν και ανάμεταξύ τους, γιατί πάλι δεν μπορούσε ο ένας να υποταχθεί στον άλλον. Άλλαξαν δε πολλές κατοικίες, από μοναστήρι σε μοναστήρι και από κελί σε κελί. Μια μέρα ο ένας αδελφός θυμήθηκε τον γέροντα, που τον άφησε μόνο του, εγκατελειμμένο και σε περασμένη ηλικία, και αποφάσισε να πάει να τον επισκεφθεί. Πήρε και ευλογία στον τορβά του και ξεκίνησε. Όταν πλησίασε στη γειτονική καλύβη, ρώτησε για τον γέροντα, αλλά δεν τον είχαν δει. Άλλος ένας πατέρας είπε: «Πριν από μια εβδομάδα κάπνιζε το τζάκι του, μάλλον καλά θα είναι». Έφτασε λοιπόν στην καλύβη με αγωνία, και όταν είδε ησυχία μεγάλη έξω και μέσα, ανησύχησε περισσότερο. Άρχισε να φωνάζει δυνατά και να χτυπάει την πόρτα, αλλά τίποτα. Τελικά πίεσε την πόρτα και την άνοιξε και μπήκε μέσα. Βλέπει το γέροντα ξαπλωμένο στο κρεβάτι και του λέει: «Ευλογείτε γέροντα, τι κάνεις? Ήρθα να σε δω». Εκείνος απήντησε πολύ στενοχωρημένος: «Ευλογημένα μου, καλύτερα να μην ερχόσουν, γιατί μόλις μπήκες μου έδιωξες τον Άγιο Άγγελο που με υπηρετούσε. Γι' αυτό δεν σου άνοιγα. Άλλη φορά μην έρθεις, ευλογημένα μου, γιατί μου διώχνεις τον Άγιο Άγγελο». Έφυγε ο αδελφός για το κελί του και έμεινε ο γέροντας ξαπλωμένος στα σανίδια του κρεβατιού, τελείως μεν εγκατελελειμμένος από τους ανθρώπους, αλλά για να έχει εγκαταλείψει τον εαυτό του στα χέρια του Θεού, ο Θεός τον αξίωσε να υπηρετείται από αγγέλους. Ένα ακόμη χειροβικό για τη συνέχεια και συγκεκριμένα του Φωκαέως σε ήχο βαρύ. Θα το απολαύσουμε από τον Πανάρετο Φιλοθέητη. Na
υποδεξόμενη.
χεροβικό του Φωκαεός, ήταν το μέλος που μόλις ακούσαμε σε ήχο βαρύ, με την υπέροχη ερμηνεία του επανάρετου Φιλοθεήτη. Την ίδια εποχή, περίπου και στην ίδια περιοχή, λίγο πιο πάνω στη σκήτη του Αγίου Βασιλείου, ζούσε ο Γεροθεοφύλακτος, ο οποίος ήταν πολύ ευλαβής και μεγάλος αγωνιστής. Όλοι παραδέχονταν την αγιότητά του, διότι όσο και να προσπαθούσε να κρυφτεί, αδύνατο ήταν να μην γίνουν γνωστά τα βιώματά του. Πολλές φορές τον είδαν οι πατέρες να βρίσκεται σε πνευματική θεωρία. Είχε δει και δύο υποτακτικούς, τον πατέρα Αρσένιο και τον Πάμφυλο. Πατέρα Πάμφυλο. Όπως ανέφερα, ο Γεροθεοφύλακτος ήταν μεν πολύ αγωνιστής, αλλά είχε και πολύ ευλάβεια και κατάνοιξη και δυσκολευόταν να προσεύχεται μαζί με άλλους. Για να μην ακούνε οι άλλοι τους λυγμούς και να μην βλέπουν τα δάκρυά του, που δεν μπορούσε να τα συγκρατήσει, έφευγε συνήθως την ώρα της ακολουθίας έξω στα βράχια, στις σπηλιές, και επέστρεφε το πρωί. Ζούσε πολύ πνευματικά, αλλά όλο στην αφάνεια εργαζόταν τις αρετές του, γιατί είχε πολύ ταπείνωση. Κάποτε, μια χειμωνιάτικη νύχτα, βγήκε πάλι έξω στα βράχια για να κάνει την ακολουθία του, αλλά απότομα έριξε χιόνι. Οι πατέρες ανησύχησαν όταν δεν είδαν τον γέροντα το πρωί και βγήκαν στο βουνό για να δουν μήπως τον σκέπασε το χιόνι. Εκεί που έψαχναν, είδαν επάνω σε ένα βράχο κάτι να μαυρίζει και πλησίασαν. Αλλά στενοχωρήθηκαν πολύ όταν είδαν τον γέροντά τους τελείως ακίνητο, γιατί νόμιζαν ότι πάγωσε. Όταν όμως τον έπιασαν για να τον κουνήσουν, είδαν να καίει το σώμα του και τα χιόνια να είναι λιωμένα γύρω του από τη θερμή προσευχή. Με το κούνημα δε που του έκαναν, τότε μόλις συνήλθε από την πνευματική θεωρία στην οποία βρισκόταν ο Άγιος Γέροντας, ή μάλλον τότε επέστρεψε ο νους του πάλι στο περιβόλι της Παναγίας, από τον Παράδεισο. Οι πατέρες Σερήμου τον παραδέχονταν για νυπτικό τον Γεροθεοφύλακτο και τον είχαν σε ευλάβεια. Οι πολέμοι όμως δαίμονες τον φθονούσαν, επειδή είχε γίνει φίλος με τους αγγέλους και ερπάζεται στον ουρανό. Προσπαθούσαν με κάθε τρόπο να τον αποσπάσουν την ώρα της προσευχής όταν βρισκόταν σε θεωρία, αλλά δεν το κατόρθωναν. Κάποτε δε, ενώ βρισκόταν σε θεωρία στον Άγιο Βασίλειο, τον μετέφεραν οι δαίμονες στη σκήτη των Καυσοκαλυβίων για να τον αποσπάσουν, αλλά και πάλι δεν μπόρεσαν. Έλεγαν επίσης οι γεροντάδες της περιοχής εκείνης ότι ο Γεροθεοφύλακτος είχε μεγάλη φιλία ακόμη και με τα άγρια ζώα, τα οποία διαστάνονταν την αγάπη του και έρχονταν στην καλύβη του όταν είχαν καμιά ανάγκη. Ένα ζαρκάδι μάλιστα που είχε σπάσει το πόδι του πήγε έξω από το κελί του και βέλαζε θλιμμένα, τεντώνοντας το σπασμένο ποδαράκι του στο γέροντα. Εκείνος του έφερε λίγα παξιμάδι να φάει, μέχρι να ετοιμάσει δύο ξυλάκια με τα οποία έδεσε σταθερά το πόδι στη θέση του, και μετά είπε στο ζαρκάδι: «Πήγαινε τώρα με το καλό και μετά από μια εβδομάδα να ξαναπεράσει να το ειδώ». Ο καλός γέροντας συνεννοείται με το ζώο σαν γιατρός με πονεμένο άνθρωπο, επειδή είχε γίνει άνθρωπος του Θεού. Την ευχή του να έχουμε και όλων των οσίων πατέρων μας. Και ένα τελευταίο μέλος για σήμερα, χερουβικό του πλαγίου του Τετάρτου, από τον άξιο εκπρόσωπο του αγιορητικού ύφους και πάλι τον Διονύσιο Φυρφυρή. Ας περάσουμε να το απολαύσουμε. Oh.
Amen.
Μετά από μια ακόμη αξεπέραστη ερμηνεία και ιδιαίτερη ερμηνεία χειρουργικού ύμνου από τον Διάκο Διονύσιο Φυρφυρή, η εκπομπή «Ύμνου Συφέν ενεργό θεσαστή» έφτασε στο τέλος της. Φίλες και φίλοι, σας ευχαριστούμε πολύ που για μια ακόμη φορά μας ανεχτήκατε και μας δώσατε το δικαίωμα να σας κρατήσουμε συντροφιά αυτή την ώρα. Θα ανανεώσουμε την υπόσχεσή μας για μια νέα ραδιοφωνική συνάντηση την επόμενη εβδομάδα, την ίδια μέρα και την ίδια ώρα. Πίσω από τις κονσόλες του ήχου ήταν σήμερα η Εύη Δημοπούλου και στην επιμέλεια και παρουσίαση της εκπομπής ο Παναγιώτης Γαλάνης. Από την εκπομπή «Ύμνου Συφαίνιν, εργόδες εστί», χαίρετε εν κυρίω πάντοτε. Ύμνου Συφαίνιν, εργόδες εστίν. Μια νοσταλγική περιπλάνηση σε βυζαντινούς δρόμους της απαράμιλης ψαλτικής τέχνης. Αναδρομή ύφους και ήθους πάνω σε ψυχής ήχους. Επιμέλεια, παρουσίαση, Παναγιώτης Γαλάνης.